Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Action 24 βλέπετε. Η Ελλάδα στις κάλπες. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Και πλέον έχουμε την λεγόμενη μάχη των προγραμμάτων, που βεβαίως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, για να δούμε το τι περιμένουμε μετά τις εκλογές. Τα διλήμματα της κάλπης είναι υποσυζήτηση. Τα διλήμματα της κάλπης και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως τα όπλα που έχουμε δει ότι ρίχνουν όλα τα κόμματα στο τραπέζι της μάχης, προκειμένου να μπορέσουν να προσελκύσουν, να πείσουν το λεγόμενο μεσαίο χώρο, αλλά και εκεί που φαίνεται από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων ότι τα κόμματα αρχίζουν να χάνουν. Επίσης, βλέπουμε να υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια είτε να επιστρέψουν οι ψηφοφόροι που έφυγαν από τα κόμματα, είτε να μπορέσουν να προσελκύσουν νέους ψηφοφόρους. Και όχι μόνο νέους σε ηλικία, γιατί και αυτό είναι ένα ακόμη target group και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια των κομμάτων, το πώς θα πείσουν τους νέους καταρχάς να ψηφίσουν, καταρχάς να πάνε στις κάλπες προκειμένου να ψηφίσουν και βεβαίως στη συνέχεια τα κόμματα. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά για να δώσουμε χρόνο στους καλεσμένους μας. Θα συζητήσουμε και τα της οικονομίας, όπως συζητούσαμε και λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί το έχουμε ξαναπεί, το λέμε, πιστεύω ότι συμφωνείτε όλοι. Θεωρώ και εδώ στο τραπέζι καλεσμένοι μας θα συμφωνούν. Το θέμα της οικονομίας είναι ίσως το μεγαλύτερο κριτήριο για την ψήφο των Ελλήνων. Για το τι θα γίνει στο μέλλον και το τι θα υπάρχει στην τσέπη μας. Λοιπόν, από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Γιώργος Κοτρονιάς, υποψήφιος βουλευτής Θεότιδας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά. Για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Φωτιάδης, υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια του Πειραιάμετος ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Κοτρονιάς. Και νήσων, σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, Πειραιός και νήσων. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Φωτιάδη. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο με το Πασόκ Κινάλ, υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλο. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχετε όλοι, καταρχάς. Λοιπόν, ο κύριος Αλέκος Περάκης, στο βόρειο τομέα, στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Περάκης, ο κύριος Αλέκος Περάκης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Κοτρονιά, λέγαμε νωρίτερα, συζητούσαμε για το θέμα των προγραμμάτων. Και όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία έχει προκύψει μετά και την παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, την τοποθέτηση που είχαμε στο πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως αν εκεί υπάρχουν πραγματικά κοινά στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει η λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα το ρωτήσω και σε εσάς, κύριε Αποστολόπουλο. Και σε εσάς, κύριε Φωτιάδη, βεβαίως. Ελάτε, συγγνώμη, ελάτε, κύριε Κατρένια. Εμένα βλέπω δεν με ρωτάτε για συγκυβέρνηση. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι είναι η αυτοδυναμία. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρος, έτσι δεν είναι. Αυτό έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός. Αυτό ήθελα να πω. Αν όμως θέλετε να απαντήσετε για συγκυβέρνηση και δημοκρατία, αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Πράγματι, και από αυτό θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κοτρονιά, κύριε Φωτιάδη. Ναι, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την πολιτική, τη γενικότερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θέλει μια τετραετία η Ελλάδα μας να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση για να μπορέσει να συνεχίσει αυτά τα οποία ξεκινήσαμε αυτά τα 4 χρόνια και τα οποία είναι καταγεγραμμένα και να μπορέσει η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να απογειωθεί αυτή την τετραετία, γιατί όπως είδαμε, παρά το γεγονός ότι μας τύχανε πάρα πολλά και πολύ δύσκολα εξωγενούς προέλευσης θέματα, νομίζω ότι παρόλα αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα κατάφερε αρκετά καλά, προχώρησε όλα τα θέματα και παρά τον κορονοϊό, παρά τον πόλεμο, παρά την ενεργειακή κρίση, αυτή τη στιγμή οικονομικά βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο και δείχνει ότι υπάρχουν οι προοπτικές για να μπορέσει πλέον να πετάξει με τη νέα διακυβέρνηση. Προφανώς έχει δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι και τώρα που είχε ισχυρότατη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει δείξει ότι είναι ο άνθρωπος της συνεργασίας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να συνεργάζεται με όλες τις παρατάξεις και αξιοποιεί στελέχη από οπουδήποτε και αν προέρχονται για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν ξεκινάμε. Βαδίζουμε προς τις εκλογές, βαδίζουμε προς τις κάλπες, όπως είναι και ο τίτλος μας, και με αισιοδοξία ατενίζουμε και τις εκλογές, αλλά και το μέλλον.
Πόσο κοντά το βλέπετε αυτό το θέμα της αυτοδυναμίας που συζητούσαμε νωρίτερα, πού πιστεύετε ότι βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι βουλευτής επαρχίας και παλιός δήμαρχος, ήμουν 4 τετραετίες δήμαρχος στη Λαμία, δεν έχω χάσει ποτέ την επαφή με τον κόσμο, μιλάω με τον κόσμο. Υπήρξε ένα διάστημα που προφανώς με τα δραματικά γεγονότα το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, όμως ο κόσμος βλέπω πλέον μέρα με τη μέρα με ψυχραιμία κάθεται και κάνει συγκρίσεις. Συγκρίνει άλλες διακυβερνήσεις με τη διακυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι μέρα με τη μέρα κατανοεί ότι η πιο αξιόπιστη, η πιο ελπιδοφόρα λύση για την πατρίδα μας είναι η διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θα έρθω στον κύριο Φωτιάδη, θα μείνω σε αυτό στη σύγκριση, δηλαδή στη σύγκριση η οποία υπάρχει με το 2015. Αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι δείτε τα όσα συνέβησαν με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και συγκρίνεται την τετραετία της Νέας Δημοκρατίας με την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου εκεί μπαίνει και το θέμα Βαρουφάκη μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της προοδευτικής διακυβέρνησης, είτε της ψήφου ανοχής, κύριε Φωτιάδη. Και ξαναγυρνάμε στις Δήμητρες και σε όλη αυτή τη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Πώς το ακούτε αυτό, πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αυτό φαίνεται και δημοσκοπικά. Υπάρχει μια τεράστια οργή που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, αλλά αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα. Αυτό το κλίμα εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ένα ως εδώ. Και το ως εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο ο μισθός να τελειώνει τις πρώτες 15 ημέρες. Τα στοιχεία του ΟΑΣΑ είναι ξεκάθαρα. Έχουμε μείωση του μέσου πραγματικού μισθού 7,5%. Οι εργαζόμενοι με μισθό, νοικοκυριά με μισθό 750 ευρώ έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης, δηλαδή έχουν χάσει ουσιαστικά το μισό τους εισόδημα. Το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί, 40 δισεκατομμύρια ευρώ έχει αυξηθεί, είναι με βάση τα επίσημα στοιχεία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αποκομμένες από τη χρηματοδότηση. Τα στοιχεία εδώ πέρα είναι χαρακτηριστικά από το νέο ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ αφορά το 6,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα με όλα αυτά 15 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο έχουν υπερκέρδη για το 2022. Ουσιαστικά, για να απαντήσω λίγο και στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, το σχέδιο της κυβέρνησης είναι η αναδιανομή του πλούτου από τους πολλούς και τους αδύναμους στους λίγους και τους ισχυρούς. Αυτό είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε το πρόγραμμά μας που το ονομάζουμε Συμβόλαιο Αλλαγής. Συμβόλαιο Αλλαγής με την κοινωνία, γιατί ουσιαστικά καθευτρίζει τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά είναι και ένας οδικός χάρτης για την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι πρώτο κόμμα στις 21 Μαΐου. Ουσιαστικά, επομένως, αυτό το Συμβόλαιο Αλλαγής θα είναι και η βάση, η προγραμματική βάση συζήτησης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Να πω και μία κυβέρνηση, μισό λεπτό, γιατί θα πάρει κάτι ενδιαφέρον και θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή λοιπόν την κυβέρνηση προοδευτική συνεργασία, όπως την είπατε, με ποια κόμματα τη βλέπετε? Εμείς έχουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, πλην φυσικά του κύριου Βελόπουλου. Είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει εξ αρχής. Είχαμε μιλήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 3 χρόνια είχαμε μιλήσει για την προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Τότε θεωρήθηκε ουτοπικό. Τώρα καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Θεωρούμε ρεαλιστικό το ότι στις 21 Μαΐου το πρώτο και το τρίτο κόμμα μπορούν να συγκροτήσουν κυβέρνηση. Πάνω σε ένα προοδευτικό, πάνω σε μια προοδευτική βάση, έτσι, όπως είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, όπως αναφερθήκατε προηγουμένως, τα ζητήματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τα ζητήματα των μισθών. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, αυτό θα είναι και το ερώτημά μου. Η τοποθέτηση δηλαδή του κύριου Φωτιάδη αναφορικά με το θέμα της ύπαρξης μιας προοδευτικής κυβέρνησης στη συνέχεια, με το πρώτο και το τρίτο κόμμα, είτε μια άλλη πρόταση που ακούσαμε, αυτή με την ψήφο ανοχής. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει απλά όχι. Λέει στην αρχή ο κύριος Ανδρουλάκης όχι και θα πρέπει να προτείνουμε εμείς τον Πρωθυπουργό. Όχι στη συνέχεια και σήμερα είχαμε μια ευθεία επίθεση προς
προσωπική πλέον του κ. Νουρλάκη προς τον κ. Τσίπρα. Τον κατηγόρησε ακόμη και για την φορυχία και αντιγραφή, φαντάζομαι για τη λέξη αλλαγή, κύριε Αποστολόπουλε, και αντιγραφή των προγραμμάτων του ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη χθεσινή παρουσίαση. Κυρία Ζαρακέλη, νομίζω καταρχήν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να μοιάσει στο αυθεντικό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, να γίνει ένας ουσιαστικά πολιτικός χαμελέοντας, προσπαθώντας να κερδίσει κόσμο παπανδρεϊκό, ανδρεοπαπανδρεϊκό, ο οποίος ανδρεοπαπανδρεϊκός κόσμος ανήκει ξεκάθαρα στο ΠΑΣΟΚ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για τον τρόπο που ο κύριος Τσίπρας έχει πολιτευθεί, που διενεργεί τέλος πάντων τις διάφορες δράσεις του τα τελευταία χρόνια, οι οποίες προσομοιάζουν πάρα πολύ προς αυτές του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή η προσπάθεια όμως είναι αποτυχημένη, διότι κανένας δεν μπορεί να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας και μοναδικός, και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ένας και μοναδικός, είχε αφήσει ως κληρονομιά του το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, και λέμε ξεκάθαρα, μιλώντας όχι επί επί θεωριών, αλλά επί του πρακτέου, ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει τη χώρα σε τρομερά μεγάλα προβλήματα. Ο κόσμος δεινοπαθεί και υποφέρει. Δεν ξέρω τι μπορεί να πρωτοθυμηθεί κανένας. Είναι σαν να παίζουν ένα μπαλάκι τένις μεταξύ τους, ένα πινκ-πονγκ σε λανθασμένες κινήσεις, από τη ρήτρα αναπροσαρμογής που ψήφισε ο ένας και εφάρμοσε ο άλλος, την Συμφωνία των Πρεσφών που ψήφισε ο ένας και εφάρμοσε ο άλλος, τις συνομιλίες στα ελληνοτουρκικά που και οι δύο υιοθετούν, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας πρόσφατα, αναφέρθηκε σε πρέσπες του Αιγαίου, λες και είναι πετυχημένη η Συμφωνία των Πρεσφών και πρέπει να πάμε σε πρέσπες του Αιγαίου. Από εκεί και πέρα έχουμε και ένα σωρό άλλα πράγματα. Έχουμε την περικοπή του ΕΚΑΣ, που και οι δύο δεν κάναν τίποτε και κάτι διαφορετικό. Έχουμε τα funds, τα οποία αποτελούν για μένα ένα τεράστιο σκάνδαλο, μέγα σκάνδαλο ξεπουλήματος εθνικής περιουσίας σε ατομικό επίπεδο αυτών των ανθρώπων που υποφέρουν, γιατί θα μπορούσαν σύμφωνα με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι ίδιοι να αγοράσουν τα δάνειά του στην τιμή αυτή που πωλήθηκαν στα funds, και είναι ένα μεγάλο ερώτημα για ποιο λόγο έγινε αυτή η κίνηση. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν βλέπουμε και τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει οτιδήποτε για να πάρει πίσω τα χρέη αυτά των ανθρώπων, ενδεχομένως σε έναν οργανισμό ή σε μια bad bank, και να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αναπνεύσουν με το να μπορέσουν να αποπληρώσουν σταδιακά τα χρέη του. Κύριε Αποστολόπουλε, λοιπόν, γιατί, έχουμε δηλαδή δύο πόλους οι οποίοι δεν είναι προοδευτικοί αυτή τη στιγμή. Μετά τις εκλογές. Γιατί την παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί που μοιάζαν ή ταιριάζαν τα κομμάτια, δεν το είδατε ως κλείσιμο του ματιού του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ? Στην πολιτική, στη σχέση των ανθρώπων, μπορούμε να κλείνουμε μάτια και να κάνουμε και άλλα πράγματα. Στην αλλά στην πολιτική το φλερτ έχει άλλες προδιάρες. Έχουμε δει μπόλικα, κύριε Αποστολόπουλε, και φλερτ έχουμε δει. Και άλλα φλερτ που έχουν καταλήξει σε γάμους και πάει λέγοντας. Ναι, αλλά έχει μία... Τα θυμάστε και τα θυμόμαστε. Σαφέστατα, και είχαμε δει και το φλερτ του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο στο παρελθόν. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το φλερτάρισμα για μας το πολιτικό έχει να κάνει με πραγματική ουσία. Η ουσία έχει να κάνει με προγραμματικές συγκλήσεις. Οι συγκλήσεις αυτές θα έρθουν, εάν έρθουν ποτέ, μετά τις εκλογές, αφού πρώτα δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών, αφού βγει από το κάδρο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, και αφού πραγματικά ο λαός μας δώσει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς ακριβώς θα πορευτούμε. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει. Ναι, τελειώνω, ολοκληρώνω πολύ γρήγορα. Δεν καίγεται καθόλου για να μπει στην ομή της εξουσίας, και ο πραγματικός του στόχος είναι η αυτόνομη πορεία. Λοιπόν, κύριε Περάκη. Θέλει και νάζει, από ό,τι φαίνεται. Στο φλερτ, κύριε Περάκη. Ναι, χρειάζεται και νάζει. Το βλέπουμε εδώ στο τραπέζι. Λοιπόν, βοηθήστε με στο εξής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε αυτό το φλερτ, τέλος πάντων, που περιγράψαμε νωρίτερα, ήταν από την αρχή ξεκάθαρο. Γιατί όχι στην πρόταση για προοδευτική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Για ποια πρόοδο μιλάμε? Την πρόοδο του χρηματιστηρίου της ενέργειας, των πληστηριασμών, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων? Για ποια πρόοδο συζητάμε? Συζητάμε και χρησιμοποιούμε λέξεις σε μια περίοδο που ο κόσμος, και πραγματικά εγώ ακούω τους τρεις εκπροσώπους των κομμάτων που κατεξοχήν τα τελευταία 15 χρόνια, να μην πούμε και παραπίσω, έχουν κυβερνήσει, η κατάσταση για το λαό, για τους εργαζόμενους, τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους αγρότες, πάει από το κακό στο χειρότερο. Και φαίνεται σαν, παρουσιάζεται σαν να είναι κάτι ουδέτερο που ήρθε, ως ένα φυσικό φαινόμενο, λες και δεν έχουν ευθύνες σοβαρότατες, πολύ σημαντικές, οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί από όλα αυτά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή που έχουν χρησιμοποιηθεί σαν τσόντες στις προηγούμενες κυβερνήσεις, για να φέρουν όλα αυτά τα μέτρα που έχουν επιδεινώσει την κατάσταση που ζούμε σήμερα, όπως είπατε, στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή το γεγονός ότι ο μισθός τελειώνει
σε άλλους στο μέσο του μήνα και στο άλλο στα 2/3 του μήνα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, για τη μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού, για το γεγονός ότι όλα αυτά τα πλεονάσματα που ακούμε εδώ ως θετικά έχουν έρθει με το 95% των φόρων να πληρώνεται από το ελληνικό λαό και μόλις το 5% από την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Έχουν έρθει λοιπόν από αυτές τις πολιτικές που και τα προγράμματα των ίδιων των κομμάτων είναι συνθέσιμα, όπως οι ίδιοι λένε, αλλά ακόμα και τα συνθήματα. Ναι. Πριν μια εβδομάδα τσακωνόταν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη για το ποιος έκλαψε το σύνθημα σε ποιον. Αυτή τη βδομάδα τσακώνεται ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Τσίπρα για το ποιος έκλεψε το σύνθημα τίνος. Αυτό παρακολουθούμε αυτή την περίοδο και κατά τη γνώμη μας δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς προσπαθεί να κρύψει τη στρατηγική συμφωνία που έχουν αυτά τα κόμματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς κάναμε ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή να γίνουμε συνένοχοι στο πώς και με ποια παραλλαγή, γιατί προφανώς αν ήταν όλοι οι ίδιοι θα ήταν και στο ίδιο κόμμα. Βέβαια το γεγονός ότι στελέχοι φεύγουν από το ένα κόμμα και πηγαίνουν στο άλλο δείχνει και τις ομοιότητες τους, όμως δεν θα μπούμε και να γίνουμε συνένοχοι στο με ποια παραλλαγή θα σφαγιαστεί ακόμα περισσότερο ο ελληνικός λαός στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, βάλετε μια τελεία γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο πλέον. Θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα στο απλό ερώτημα και το ερώτημα αυτών των εκλογών. Το γιατί να ψηφίσει ο κόσμος Νέα Δημοκρατία, κύριε Κοτρονιά. Νομίζω ότι στην εισαγωγή μου υπενήχθηκα το γιατί πρέπει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και θα το πω και λίγο διαφορετικά, απαντώντας και στον κύριο Φωτιάδη, ότι αντίθετα με αυτά που ισχυρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι στάθηκε δίπλα στους μικρομεσαίους, δίπλα στο λαό, σε όλα αυτά τα δύσκολα που περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιους? Αυτούς που ο ΣΥΡΙΖΑ τους απομίζησε. Τους καταβαράθρωσε με την περικοπή των συντάξεων, τους υπερφορολόγησε και με έναν κατώτο μισθό των 500 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στην κοινωνία, η Νέα Δημοκρατία στήριξε την κοινωνία, η Νέα Δημοκρατία δίνει προοπτικές στην κοινωνία. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει βάλει τις βάσεις, έχει κάνει τη θεσμική θωράκιση, αλλά και τη γενικότερη θωράκιση της πατρίδας μας, έτσι ώστε να μπορεί να κοιτάζει το μέλλον και να μπορεί να φτιάξει μια Ελλάδα βασισμένη σε 5 άξονες. Πρώτα απ' όλα στην παραγωγικότητα, δεύτερον στην κοινωνική ευαισθησία, τρίτον στην πράσινη ανάπτυξη και στην ψηφιακή ανάπτυξη, τέταρτον στην δικαιοσύνη και τελευταίο στην... και το τελευταίο... Στην καθημερινότητα νομίζω, ή κάνω λάθος. Στην καθημερινότητα, την οποία στηρίζει με κάθε τρόπο. Και... Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε πλέον πολύ χρόνο. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά αν θέλετε να συντομεύετε, δεν σας κρύβω, το νιώθω ότι είμαστε σαν να είμαστε στο debate. Στο ισχυρό κράτος. Στο ισχυρό κράτος. Στο ισχυρό κράτος. Λοιπόν, ωραία. Πείτε ότι είμαστε στο debate. Πάρα πολύ σύντομα. Θα είμαι σύντομος. Απλά θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι. Κύριε Φωτιάδη, σύντομα. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Έχουμε το εξελίξει όσον αφορά την αλλαγή στάση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τις εκλογές 21 Μαΐου με την απλή αναλογική. Τι μας έλεγε πριν λίγες μέρες και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι θα πάμε σε επόμενες εκλογές ώστε να πετύχει την αυτοδυναμία κυβέρνηση. Ναι. Σήμερα ο κύριος Σκέρτσος τι είπε, τι δήλωσε. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τη διερευνητική εντολή. Άρα τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα και απευθύνομαι λίγο και στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Τα διλήμματα στις 21 Μαΐου θα είναι, το δίλημα στις 21 Μαΐου θα είναι Μητσοτάκης η αλλαγή, προοδευτική κυβέρνηση ή Μητσοτάκης για τα επόμενα 4 χρόνια για να συνεχίσει το καταστροφικό έργο. Βάλτε τελεία εκεί, θα αναγκαστώ να σας διακόψω. Πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, δεύτερη παρατήρηση. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Κοτρονιά από τη Νέα Δημοκρατία. Περιέγραψε μια πραγματικότητα, μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κύριε Κοτρονιά, οι έμεση φόροι αυτή τη στιγμή. Μην ανοίγετε τη συζήτηση, δεν έχω άλλο χρόνο. Πραγματικά πρέπει να πάω, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν μίλησα απλά για το δικό μας πρόγραμμα. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς είπαμε. Την επόμενη φορά σας. Μία φράση μόνο. Μία φράση. Δευτερόλεπτα. Εμείς λέμε ότι το πρόγραμμά μας εδράζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Αύξηση των μισθών, μείωση των τιμών, ρύθμιση των χρεών και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Κύριε Αποστολόπουλε, δεν έχω χρόνο. Επιγραμματικά μόνο. Το διακύβευμα των εκλογών καταρχήν είναι να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει.
πρέπει να έρθει να ψηφίσει, μην εκφράσει την αντίρρησή του μέσα από μία άρνηση για το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτό θα πλήξει τη δημοκρατία. Συμμετέχετε για να γνωρίσετε εσείς ήδη το μέλλον σας. Και το δεύτερο, εγώ σας καλώ να έρθετε να ψηφίσετε το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι η εναλλακτική λύση τόσο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε κάνει λάθη, έχουμε ματώσει. Τα έχουμε πληρώσει. Μαθαίνοντας από αυτά τα λάθη, μπορούμε να πάμε στο μέλλον. Κύριε Παράκη, πρέπει να κλείσω. Ζητώ συγγνώμη, πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Όσοι εργαζόμενοι και από το λαό χαμογέλασαν και είδα την ελπίδα μέσα στους αγώνες, στις κινητοποιήσεις της eFood, της Volt, στις κινητοποιήσεις που είχαν οι οικοδόμοι, τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη. Όσοι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι ο αγώνας είναι αυτός που μπορεί να του δώσει κάτι παραπάνω, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται σε κανέναν. Σας πρέπει ευχαριστώ. Σε αυτές τις εκλογές να στηρίξει το κουκουέ, το κίνημα να είναι πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ και στους τέσσερις. Σας ευχαριστώ. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι, μείνετε στο Άξιον 24. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Ελλάδας Κάλπας αύριο, ακριβώ στις 5. Και η Ελένη Καλογεροπούλου θα είναι αύριο εδώ κοντά. Μείνετε στο Άξιον 24. Αμέσως τώρα ακολουθεί η Ντόρα Κουτροκόη. Και μετά, ακριβώς στις 7, ο Βασίλης Σεκούρας με το κεντρικό δελτίο.